Η σημερινή μας παρέμβαση είναι μια συμβολική κατάληψη συνδικαλιστικών στελεχών της ΠΟΕΟΤΑ με αφορμή την προσπάθεια που γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα να υπάρξει αλλαγή του θεσμικού πλαισίου στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Όπως ξέρετε, σήμερα υπάρχει και μια στάση εργασίας στους εργαζόμενους σε όλους τους συνδέσμους και μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας των συναδέρφων στον ενιαίο σύνδεσμο που με την αδιαφορία που δείχνουν οι θεσμικοί φορείς της θερμικής αυτοδιοίκησης, με την πολιτική που θέλει να ακολουθήσει η νέα συγκυβέρνηση, αλλά και την προσπάθεια που γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα για να περάσει η διαχείριση των απορριμμάτων στα μεγάλα επιχειρηματικά εργολαβικά συμφέροντα, βρεθήκαμε σήμερα εδώ. Επιδιώκουμε επί μία εβδομάδα να οριστεί συνάντηση με τον κύριο Υπουργό. Αυτό δεν κατέστη δυνατόν. Γι' αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Θα απαιτήσουμε στις 1 η ώρα να γίνει συνάντηση, διότι τα ζητήματα που θέλουμε να θέσουμε είναι σοβαρά. Πρώτον, να βγει άμεσα η κοινή υπουργική απόφαση για τη δημιουργία του διαβαθμιδικού συνδέσμου. Διότι αν δεν υπάρξει αυτό μέχρι τέλος του μήνα, κινδυνεύουν περίπου 500 εργαζόμενοι για απόλυση. Δεύτερον, να υλοποιηθεί η απόφαση της προηγούμενης ηγεσίας του Υπουργείου Ιστορικών, όπως προβλέπεται από τον Καλλικράτη, για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, η ΦΟΣΔΑ να είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως άλλωστε έχει τοποθετηθεί και η ΠΟΕΟΤΑ και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, με ομόφωνες αποφάσεις, και επίσης να μην υπάρξει καμία ιδιωτικοποίηση, ξεκινώντας από την κατασκευή των εργοστασίων, όπως θέλει να μεθοδεύσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η Περιφέρεια Αττικής και το Υπουργείο Εσωτερικών, εγχωρώντας την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση των 4 εργοστασίων σε ιδιώτες, επιβαρύνοντας τους πολίτες της Αττικής με πολλά δισευρώ και τετραπλασιάζοντας τα τέλη που θα επιβαρύνουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και εισάγοντας τεχνογνωσίες οι οποίες είναι επιβαρυντικές για το περιβάλλον αλλά κυρίως για την τσέπη των πολιτών. Εμείς, αν δεν γίνει σήμερα η συνάντηση με τον Υπουργό, δηλώνουμε ότι δεν θα αποχωρήσουμε το γραφείο του Υφυπουργού. Αναμένουμε όποιες δουλειές και να έχει, όσες υποχρεώσεις και να έχει, όταν κινδυνεύουν χιλιάδες συνάδελφοι να βρεθούν στον δρόμο, πρώτα απ' όλα εμείς βάζουμε τη δουλειά μας, το μισθό μας και τη ζωή μας. Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι ήδη η ΠΟΕΟΤΑ μεθοδεύει σε συνεργασία. Μεθοδεύει δεν πάει, δεν πειράζει. Οργανώνει σε συνεργασία, προγραμματίζει με τους συλλόγους την αντίδρασή μας στα ζητήματα που αφορούν την εργασιακή εφεδρεία, τις περικοπές αποδοχές μας, την κατάργηση των οργανικών θέσεων που θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των υπηρεσιών και βέβαια τις ελλείψεις σε προσωπικό που υπάρχουν. Εμείς δηλώνουμε αποφασισμένοι, όσο και τα μέτρα της κυβέρνησης και της Τρόικα να επιβαρύνουν την τσέπη μας, δηλώνουμε αποφασισμένοι με οποιαδήποτε μορφή κινητοποίηση να μας βρίσκουν κάθε μέρα μπροστά τους. Από εδώ και πέρα θα είμαστε ο εφιάλτης τους.